0. Ξεκίνησες δυναμικά. Καριέρα, δόξα, λεφτά, βοήθεια από τη μαμά και από τον μπαμπά και πάντα μία διάσημη γκόμενα γκόμενος για να πουλάμε μούρι στα περιοδικά και να έχουμε πλάτες όπου και όταν χρειάζεται. Παρεάκια, κλίκες, δημόσιες σχέσεις κτλ. Αλλά και ακόμα πιο χοντρά, παραθρησκευτικές οργανώσεις για να πάμε μπροστά. Κρεβάτια, βίζιτες, σεξ, ναρκωτικά. Και για Θεό σου, τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια, κερδίσατε ένα πλαστικό λουκούμι που δυστυχώς δεν μπορείτε ούτε καν να το φάτε. Μα όταν χάσεις όλα αυτά, τα βοηθητικά προκαταρκτικά, εκεί να δω την πραγματική σου μαγιά. Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να πας δίχως πατερίτσες και πόσο γρήγορα μπορείς να τρέξεις για να τερματίσεις πρώτος. Χωρίς αυτά, μάλλον πρώτος από τους τελευταίους. Πόσο σου ανήκουν όσα έχεις φτιάξει τελικά. 20%, 21% ή 22% και κάηκες. Τι βαθμό θα έπαιρνες αν πήγαινε σχολείο και έγραφες διαγώνισμα ζωής και θανάτου. Με βάση το 10 και άριστα το 20, ένα 0 θα το είχες στο τσεπάκι σου. Μην ξεχνάς ότι πολλές φορές αυτά που γράφουμε αξίζουν και υπό το 0. Πάντα λοιπόν υπάρχει και πιο κάτω, αρκεί να θέλεις να πας. Και πάντα το βιώνεις αναλόγως με την κολοπετσοσύνη που κουβαλάς. Παραδείγματος χάρη, κάποιος θα μπορούσε να πέσει μέσα στην τρύπα του 0 και να χαθεί στο άπειρο ή να το περάσει στο λαιμό του σαν θηλιά και να αυτοκτονήσει. Κάποιος άλλος πάλι θα μπορούσε να το βάλει στη μέση του και να κάνει hula hoop ή να το φορέσει στο χέρι του σαν βραχιόλι. Το 0 είναι κύκλος και στη μέση ένας κύκνος. Είναι κύκνιο νάσμα. Για να κάνεις γύρω-γύρω όλοι, μέχρι να ζαλιστείς, να ξεράσεις και να πέσεις κάτω λιπόθυμος. Το 0 είναι όμικρον, αν δεν σε συμφέρει να το δεις ως νούμερο. Γιατί έχει βγει και βρώμα ότι αυτό το νούμερο είναι για νούμερα. Όλα τα νούμερα του Θεού είναι. Εκτός από το 666 που είναι του διαβόλου. Χιονίσει βρέξει. Άσε λοιπόν τη βαθμολογία κατά μέρος καλύτερα, γιατί η αλήθεια θα σε πονέσει τόσο πολύ που μπορεί να είναι μοιραία και αυτό που θα προκαλέσει μη αναστρέψιμο. Έχασες από γεννησιμιού σου την παρθενιά και τώρα ψάχνεις τη χαμένη σου αθωότητα σε μια ξεβρακωμένη κοινωνία και σε μια ξεθοριασμένη και από το χρόνο σκισμένη ταυτότητα. Ποιος είμαι, τι κάνω, πού πάω? Όταν όμως όλα τα ξεπουλάς και όλα χωρίς κόπο τα αποκτάς, τότε χάνεις τον λόγο και τον σκοπό, χάνεις την ουσία και το δρόμο και ο μόνος σου προορισμός είναι ο γκρεμός. Και μη γελάς, αυτή τη φορά δεν σου κάνει πλάκα ο Θεός. Πέφτοντας δεν πρόκειται να βγάλεις φτερά, αλλά και να έβγαζες, πώς θα πέταγες, αφού σε κάθε σάλτο σου φόραγες αλεξίπτωτο. Και αν θέλεις να αλλάξεις και να ξεκινήσεις από την αρχή, δεν θα πρέπει να πατήσεις delete. Δεν θα πρέπει να αλλάξεις σκληρό. Ούτε να περιμένεις πότε θα σε χτυπήσει το Alzheimer. Γιατί τότε απλά μπορεί να ξεκινήσεις από την αρχή το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο σε επανάληψη. Τζάμπα χρόνος, τζάμπα κόπος, τζάμπα ζωή, τζάμπα ανάληψη πλαστών χρημάτων που θα σε στείλουν πίσω. Στο έργο με τίτλο «Δεν θα ζήσω» και στην ίδια φυγή που γράφει «Κλουβί». Το παρελθόν μας είναι το μέλλον μας. Μέσα από αυτό χτίζουμε και άλλες φορές γκρεμίζουμε. Αρκεί όταν γκρεμίζουμε να μην βρισκόμαστε από κάτω. Γιατί τα τραύματα μπορεί να είναι ακαριαία ή ο πόνος τους να μας ακολουθεί για πάντα. Το παρελθόν πρέπει να είναι δάσκαλος και δρόμος. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Αρκεί να μην μας σκοτώσει. Και πώς γίνεται να ξεφύγουμε από τις ερηνίες, τους εφιάλτες, τις αιμονές,
και τα λάθη του παρελθόντος, θέλει δύναμη ψυχής, ξεσκαρτάρισμα και καλή διαχείριση μνήμης και αμνησίας. Μα πάνω απ' όλα θέλει να το θέλεις. Και αν θέλεις και το κλειδί για τον παράδεισο, τότε θα πρέπει να φροντίσεις το μέλλον σου να είναι πιο δυνατό από το κακό παρελθόν σου, για να το σβήσει από τις μνήμες. Γιατί, όπως και στα παραμύθια, στο τέλος κερδίζει πάντα το καλό. Για όλους υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, όπως υπάρχει και το δίσεξα Μαρτίν. Για όλους υπάρχει η ελευθερία, όπως υπάρχει και το μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το τζακώσαμε. Για σένα όμως ειδικά, υπάρχει ένα ποτιστήρι έξω στη βεράντα. Και να θυμάσαι, το καμένο χώμα, έτσι και πέσει μια βροχή από αληθινά δάκρυα, βγάζει τα ωραιότερα λουλούδια. Καλό πότισμα.